Εγώ θα ήθελα να δούμε με τη βοήθεια των συναδέλφων από τα γραφικά έναν χάρτη της Κρήτης για το πώς διαμορφώνονται τα λεγόμενα επικίνδυνα σημεία, γιατί έχει αλλάξει πια η δομή αυτού του δρόμου. Δηλαδή έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Βλέπουμε καταρχήν εδώ όλη την Κρήτη, κύριε Αρναουτάκη, με τα σημεία και μπορούμε να τα πάμε αναπεριφερειακές ενότητες, να δούμε την περιφερειακή ενότητα των Χανίων αλλά και του Ρεθύμνου, να δούμε δηλαδή τον πρώτο χάρτη και να υπογραμμίσουμε ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία με βάση και τα δεδομένα που καταγράφονται από τα τροχαία. Να δούμε τον πρώτο χάρτη. Λοιπόν, είμαστε στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων και έχουμε το περιφερειακό κομμάτι του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης από το πολεοδομικό συγκρότημα των Χανίων, αναφερόμαστε από την περιοχή του Ταυρονίτη μέχρι και τη Σούδα. Έχουμε τον κόμβο του Καλαμίου που έχει την ίδια επικινδυνότητα που είχε ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο πριν κατασκευαστεί. Τον κόμβο των Καλυβών και τον κόμβο των Βρυσών. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στο περιφερειακό κομμάτι του ΒΟΑΚ από τον Ταυρονίτη μέχρι και τη Σούδα έγινε και αυτό το τραγικό πολύ νεκρο με τα τρία νέα παιδιά στα Χανιά το καλοκαίρι που είχε συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη. Πάμε στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, στον δεύτερο χάρτη, για να δούμε πώς καταγράφονται τα επικίνδυνα σημεία. Σφακάκι, μεγάλη ευθεία στο Ρέθυμνο, η Σκαλέτα, ο κόμβος Μπαλί και ο κόμβος των Σισών. Είναι περιοχές που έχουν καταγραφεί και τα περισσότερα τροχεία στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Να μπούμε στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, γιατί εδώ έχουν αλλάξει κάποια πράγματα προς το καλύτερο και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Επικίνδυνο σημείο είναι η ευθεία του Φόδελε, το περιφερειακό κομμάτι της Χερσονήσου πριν και μετά τη σύραγγα της Σταλίδας, η ευθεία της Νεάπολης και το οδικό δίκτυο από την Παχιά Άμμο προς τη Σιτία. Εδώ βλέπουμε τα επικίνδυνα σημεία των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτόν τον χάρτη. Δείτε, κύριε Αρναουτάκη, πώς ένα έργο υποδομής, μάλλον δύο έργα υποδομής, φρενάρουν πολλές από τις τραγωδίες. Κόμβος Αγίας Πελαγίας. Το έχουμε ζήσει όλοι οι Κρητικοί. Έχουμε δει φρικτά τροχαία δυστυχήματα. Έχουμε δει εικόνες πολέμου σε αυτόν τον δρόμο. Μόλις κατασκευάστηκε ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας, σταμάτησαν τα τροχαία. Δεν έχουμε τροχαία πια στην περιοχή. Στο ξενοδοχείο Αρίνα, στο ύψος του Αρίνα, έτσι όπως το λέγαμε δημοσιογράφοι. Χρειάστηκε να μπει ένα προστατευτικό στον δρόμο, στον ΒΟΑΚ, για να σταματήσουν και εκεί τα τροχαία. Και ένας κριτικός και μια κριτική που ακούει απόψε λέει, δεν χρειάζονται τόσο τραγικά πράγματα για να αλλάξει η οδική μας συμπεριφορά σε έναν δρόμο που θα έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια, και σας είπα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μα κανείς δεν αμφισβητεί ότι έπρεπε να έχουν γίνει όλα αυτά τα έργα από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου και να έχουν δοθεί οι πόροι, να έχουν προετοιμαστεί οι μελέτες, γιατί πρέπει να πούμε ότι όλοι οι βουλευτές πιέζαμε και πρωθυπουργούς, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αν μπορούμε να βλέπουμε και τους χάρτες, θα ήθελα να τους βλέπουμε. Όλους τους πρωθυπουργούς, όλοι οι βουλευτές της Κρήτης, όλων των κομμάτων, η αυτοδιοίκηση, πάντα πιέζαμε να δούμε κι εμείς ένα βόρειο οδικό άξονα που να πληρεί τις προϋποθέσεις όπως έχουν γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, θέλετε να σας πω ότι ακόμα και σήμερα ορισμένες μελέτες δεν είναι ολοκληρωμένες, είναι τα σκαλάκι, και πρέπει ο ανάδοχος που θα πάρει το έργο να προετοιμάσει και να εγκριθούν αυτές οι μελέτες και θα χρειαστούν και άλλα χρήματα. Γιατί αυτά που είπαμε προηγουμένως για το Δήμο Ηρακλείου, για το Μαλεβίζι, για το Αποκόρονα, χρειάζονται επιπλέον πόροι. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούν. Έπρεπε να έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, κανείς δεν αμφισβητεί. Αλλά όταν ξεκινώντας αρκετά χρόνια πριν, και η διαβεβαίωση ήταν ότι θα δημοπρατηθούν 1 δισεκατομμύριο για το βόρειο οδικό άξονα και από αυτά δεν έχουν δημοπρατηθεί ούτε 200 εκατομμύρια, υπάρχουν ευθύνες. Ακούσαμε, ακούσαμε τη λέξη κολονάκια. Θεωρείτε ως περιφερειακή αυτό είναι η πρόταση, ότι τα κολονάκια μπορεί να βοηθήσουν αυτή δεν τη είναι, στιγμή. Να σας πω. Επειδή γιατί κολονάκια έχει γεμίσει και η πόλη του Ηρακλείου. Να σας πω. Γιατί το ένα είναι ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι έπρεπε να έχει γίνει. Δεν γίνεται μια Κρήτη με τόσα εκατομμύρια τουρίστες, πρώτα για μας τους ίδιους που κυκλοφορούμε, για τον κόσμο που έρχεται, τους επισκέπτες, να μην υπάρχει ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και υπάρχουν ευθύνες που τις ευθύνες τις έχει αποκλειστικά η κεντρική εξουσία. Δεν άκουσε ποτέ τη φωνή. Στέλνουν μηνύματα τηλεθεατές και αναφέρονται στο κόμβο του Καλαμίου στα Χανιά. Ναι. Εκεί πραγματικά. Και θέλω να ρωτήσω και την τροχέα του ΒΟΑΚ. Αν κάποιος θέλει να διασχίσει τον δρόμο και να πάει αριστερά, δηλαδή να κατευθυνθεί προς ανατολικά,
αναγκάζεται να κάνει μία παρανομία. Που σε ένα άλλο σημείο της Κρήτης τιμωρείται πολύ αυστηρά από την ελληνική νομοθεσία. Κύριε Δασκαλάκη, από αυτούς ειδικά και Ρέθυμνο και Χανιά και Φόδελε υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες στο Υπουργείο που θα μπορούσαν να έχουν δημοπρατηθεί. Αυτό που ζητούμε τώρα, γιατί δεν είναι κολονάκι, γιατί είναι μια παρανόηση. Δεν είναι μόνο τα κολονάκια, γιατί μέχρι να γίνει το τμήμα όλο του βόρειου δικού άξονα θα περάσουν 5 με 7 χρόνια. Αυτά τα σημεία που δείξαμε είναι μέσα στο κομμάτι της συζήτησης με τον κύριο Σταϊκούρα. Αρκετά από αυτά, γιατί υπάρχουν μελέτες εγκεκριμένες από το Υπουργείο και εδώ δεν είναι μόνο να μπουν κολονάκια. Είναι ότι θα υπάρχει οριζόντια κάθετη σήμανση, θα υπάρχουν οι κόμβοι για να μην υπάρχουν οι παρανομίες για να μπαίνουν παράνομα να μπαίνει ο κόσμος, όπως επίσης αντιολισθηρός τάπητας. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Είδαμε το παράδειγμα, γιατί είχαμε μια σύσκεψη με τον κύριο Πρωθυπουργό και αρκετούς υπουργούς. Εγώ συμμετείχα με την διάσκεψη για όλα αυτά τα θέματα. Πάτρα Πύργος δεν υπήρξε, υπήρχαν εκεί πολλά ατυχήματα. Μόλις έγινε αυτή η βελτίωση έχουμε λιγότερα. Άρα δεν θα περιμένουμε μετά από 5 χρόνια, μετά από 7 χρόνια την ολοκλήρωση του δρόμου. Τώρα θα ξεκινήσει το έργο, το νέο χρόνο, ούτως ώστε τα περισσότερα τμήματα να μπορούν να είναι ολοκληρωμένα, μπορεί να μην είναι όλα, αλλά τα πιο επικίνδυνα να μπορούν να είναι ολοκληρωμένα μέχρι να ξεκινήσει και να γίνεται ο βόρειος οδικός άξονας. Επειδή άρα έχω ερωτήματα... είναι παρανόηση, είναι παρανόηση όταν λέμε κολονάκια. Και η θέση δική μου είναι ξεκάθαρη, η θέση δική μου ότι όλα αυτά, γιατί έχω δει τις μελέτες, είναι μελέτες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για να έχουμε ένα ασφαλές δίκτυο, ναι, να γίνουν. Θα ήθελα να δούμε ξανά το χάρτη, γιατί έχω κάποια ερωτήματα από τηλεθεατές που θα τα θέσω άμεσα. Θα τα θέσω τώρα στον κύριο Αρναουτάκη. Πέρα από τον κόμβο Καλαμίου, ένας τηλεθεατής ρωτάει για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, για τον κόμβο του Μπαλί και τον κόμβο των Σισών. Σε πάρα πολλά σημεία, λέει, του δρόμου και ειδικά το χειμώνα, τα περισσότερα φώτα σε αυτούς τους κόμβους έχουν καεί. Δεν υπάρχει, να σας πω. Και επίσης θα το συμπληρώσω ερώτημα από τηλεθεατή από το Ηράκλειο. Το περιφερειακό κομμάτι είναι του βόρειου δικού άξονα της Κρήτης από το Ηράκλειο. Ουσιαστικά είναι ο περιφερειακός δρόμος μιας μεγαλούπολης που λέγεται Ηράκλειο. Από τον κόμβο της Παπαναστασίου μέχρι και το Γάζι έχουν καεί σχεδόν όλα τα φώτα. Ναι. Αυτό είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αυτό είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε εργολαβίες σε όλο το βόρειο οδικό άξονα. Πολλές φορές όμως έχουμε και διάφορα θέματα που, με το φωτισμό, διότι έχουμε απώλειες που, φθορές, από φθορές, από οδηγούς. Όχι οδηγούς και από άλλους συνανθρώπους μας, με τα καλώδια, με οτιδήποτε. Κατάλαβα, αλλά υπάρχει εργολαβία η οποία είναι συνεχής και προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ρωτάει τηλεθεατής από το Λασίθι, ο περιφερειάρχης Κρήτης λέει τον δρόμο από την Παχιά Άμμο μέχρι και την Σιτία τον χαρακτηρίζει βόρειο δικό άξονα του νησιού. Εντάξει, εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει ότι θα πάει ο βόρειος οδικός άξονα μέχρι τη Σιτία. Θέλουμε και έχουμε ζητήσει από τον κύριο Υπουργό. Λένε για τον υπάρχον. Και επειδή για τον υπάρχον. Όχι. Δηλαδή θυμάστε είναι, πόσο καιρό το Χαμέζι είχε γίνει ένα γεφύρι της Άρτας. Ναι, είχε γίνει. Γιατί όμως, γιατί ο ανάδοχος είχε πάει πλαστές επιταγές. Και δεν μπορούσε να προχωρήσει το έργο. Αυτό ήταν το πρόβλημα τότε. Ναι. Γιατί είχε ξεκινήσει από το 2011. Και ήταν ο ανάδοχος πλαστές, μετά ανακαλύφθηκε, σταμάτησε, ξαναδώσανε προσφορές. Έγινε όμως. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι να μας ακούσουν. Να ολοκληρωθούν οι μελέτες, γιατί οι μελέτες δεν θα είναι ο υπάρχον δρόμος, θα είναι ένα εντελώς διαφορετικός να πάει μέχρι τη Σετία, να ολοκληρωθούν και όποτε βρεθούν οι πόροι να διεκδικούμε τους πόρους και ο Δήμαρχος διεκδικεί, ο Γιώργος Ζερβάκης και η Ιεράπετρα, να μπορούμε να έχουμε και προς το Λασίθι ένα ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο. Διαφωνούν οι τηλεθεατές και θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως λέει. Τι σχέση λέει μπορεί να έχει το κομμάτι Πάτρα Πύργος με το φόρτο της Κρήτης? Κακώς λέει τον συγκρίνεται. Όχι, δεν το συγκρίνω εγώ. Γιατί μιλάμε απαντήσω για έναν δρόμο που έχει την διπλάσια κίνηση. Να απαντήσω. Έχουν δίκιο οι τηλεθεατές, αλλά να πω. Αυτό τέθηκε
στην συζήτηση με τον κύριο Πρωθυπουργό ότι και εκεί υπήρχαν πολλά ατυχήματα και όταν έγιναν αυτές τις παρεμβάσεις μειώθηκαν στα 1-2. Με αυτή τη λογική. Δεν είναι ότι έχει τη διπλή κυρία στην Τρίτη. Είναι η λογική και το οποίο το έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ροή, ένα ερώτημα για να κλείσουμε το κομμάτι του ΒΟΑΚ, γιατί θα πάμε και στο επαρχιωδικό δίκτυο. Περιφερειακό κομμάτι της Χερσονήσου, το βλέπουμε εδώ πέρα στον χάρτη. Ρωτάνε οι τηλεθεατές πόσο δύσκολο είναι, λέει, να μπει ένα προστατευτικό και στο κομμάτι που δεν υπάρχει μετά τον κόμβο της Χερσονήσου μέχρι και τη σύραγγα, μέχρι τη σύραγγα της Σταλίδας. Εκεί γίνονται σοβαρά τροχαία ατυχήματα, κύριε Προστατευτικό Αναπάκη. Εννοούνε... Προστατευτικό στη μέση. Στη μέση. Διαχωριστικό. Το διαχωριστικό. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Ακριβώς, γιατί... Όχι. Εδώ πρέπει να δούμε αν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια για να μπορεί να γίνει. Αυτό βγαίνει μέσα από μελέτη και θα το δουν οι αρμόδιοι από το Υπουργείο, οι μηχανικοί που έρχονται, αν μπορούν να γίνει. Μάλιστα. Άμεσα. Λοιπόν, άλλος τηλεθεατής μας καλεί τώρα, με ειδοποιούν πάνω από τα Χανιά. Πρέπει, λέει, να γίνει άμεσα καθαρισμός από τα χόρτα στον βόρειο κάξονα της Κρήτης, που πολλές φορές κρύβουν και τη σήμαση. Και γνωρίζω ότι στη ζήτηση που θα κάνετε και στην πρόταση που θα καταθέσετε στον κύριο Σταϊκούρα είναι και η νέα σήμανση, αλλά και ο καθαρισμός του ΒΟΑΚ. Έχουν δίκιο και να σας πω ότι ένα χρόνο διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για να γίνουν οι καθαρισμοί και για ένα χρόνο δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ για να γίνουν αυτοί οι καθαρισμοί γύρω τα σκαλάκι. Είχαμε μια συνάντηση 10 του μήνα το απόγευμα με τον κύριο Πρωθυπουργό, αναβλήθηκε όμως για επόμενο χρονικό διάστημα και το μόνο θέμα που ζητήσαμε όλοι οι περιφερειάρχες για να συζητήσουμε με τον κύριο Πρωθυπουργό είναι οι χρηματοδοτήσεις. Δεν γίνεται χωρίς χρηματοδοτήσεις να υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο όπως το είχαμε προηγούμενα χρόνια, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να μπορούμε να έχουμε τα μικρά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε εμείς ούτε να δώσουμε σε ένα Δήμο μια μικρή βοήθεια για να κάνει ένα μικρό έργο. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, σε προηγούμενη συνάντηση που είχαμε πάλι στο Μαξίμου με τον κύριο Πρωθυπουργό, είχα πει ότι ακούμε, κύριε Πρόεδρε, τα δισεκατομμύρια, όμως ήρθε και μια μέρα ένας πρόεδρος από ένα κεφαλοχώρι και ζητά δύο ISO box για να μπουν μέσα παιδιά μέχρι να φτιαχτεί το σχολείο. Και δεν υπάρχουν αυτοί οι πόροι. Δεν μπορούμε να λέμε όμως ότι δεν έχουμε 60-100.000 για να πάρουμε δύο κοντέινερ και να μπουν τα παιδιά μέσα. Και πιστεύω, γιατί σήμερα κατατίθεται θέλω να σας πω το μεσοπρόθεσμο. Τα ερωτήματα των τηλεθεατών για τον ΒΟΑΚ, το λέω ειλικρινά εδώ βλέποντάς και από τα τηλέφωνα, πέφτουν βροχή και θέλω να σας τα θέσω, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο, να μπορούμε να απαντήσουμε. Ό,τι θέλετε, προσέχω, ό,τι εσείς νομίζετε και το γνωρίζω, μπορώ να απαντώ. Ερώτηση, υπάρχει, λέει, μελέτη για έξοδο από Φόδελε χωρίς να διασχίζεται κάθετα ο ΒΟΑΚ? Το Φόδελε είναι μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που περιγράψαμε νωρίτερα στο Καλάμι ή παλαιότερα στον κόμβο της Αγίας Πελαγίας. Πάλι και εκεί πρέπει να κάνεις παρανομία για να πας από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή θα ξεκινήσει το έργο, είναι εγκεκριμένες οι μελέτες. Ωραία. Και θα είναι ασφαλές το δίκτυο το οποίο θα υπάρχει. Ρωτάνε για την Νεάπολη, για τη μεγάλη ευθεία της Νεάπολης, για τη σήμανση και για τα χόρτα. Αυτή, λέει, η μελέτη και αυτό το έργο θα γίνει παράλληλα σε ολόκληρη την Κρήτη ή θα ξεκινήσει, ας πούμε, όχι, από περιοχές όπως το Ηρακλείο που έχουμε περισσότερο κίνηση? Αναπεριφερειακή ενότητα. Αναπεριφερειακή ενότητα. Προσπαθούμε και βγάζουμε κάποιες εργολαβίες μικρές για να γίνει ο καθαρισμός. Γιατί, ένα παράδειγμα, στο Ρέθινο το είχαμε κάνει το καλοκαίρι ένα καθαρισμό, γιατί πριν μπούμε στο Ρέθινο ήταν η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη με τα χόρτα. Ρωτάνε από την περιοχή του Καβρού, στα σύνορα της Περιφερειακής Ενότητας Κανιού και Ρεθύμνου, τι θα γίνει με τις υπέργειες πεζογέφυρες? Εντάξει, αυτό προχωρεί το έργο. Αυτό είναι στην οδική ασφάλεια που έχει δημοπρατήσει το Υπουργείο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μπορούσε όμως να έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν και να μην έχουμε την καθυστέρηση. Γιατί
είναι ένας δρόμος επικίνδυνος, γιατί υπάρχουν τα ξενοδοχεία, υπάρχει μεταφορά στη θάλασσα, η μετακίνηση προς τη θάλασσα, έχουν προχωρήσει τα έργα και είναι σημαντικό ότι αυτή την περίοδο προσπαθεί και ο ανάδοχος να κάνει τις εργασίες που χρειάζονται. Υπάρχουν και εκεί τα κολονάκια, γιατί χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε η ασφάλεια. Τα έχουμε ζήσει με τα κολονάκια. Αλλά δεν είναι μόνο κολονάκια. Βεβαίως. Γίνεται και το έργο, όπως επίσης και όλα τα έργα τα συνοδά που χρειάζεται αυτός ο δρόμος. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τηλεθεατής από το Ρέθινο, στο Σφακάκι λέει, έχει χτιστεί το Αρσάνιο Γυμνάσιο Λύκειο. Ναι. Εκεί είναι απαραίτητος ένας κόμβος για την ασφάλεια μας. Νομίζω ναι, είναι, γιατί είναι ένα σχολείο το οποίο είναι από τα καλύτερα που έχουν γίνει στην Κρήτη. Είναι μια συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης και την Περιφέρεια και είναι ένα καταπληκτικό κτίριο. Χρειάζεται και πιστεύω ότι μέσα στα συνοδά έργα τα οποία θα ξεκινήσει για το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι. Λοιπόν, θέτουν πολλά ερωτήματα και για το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε, στο Περιφερειακό της Κρήτης οφείλετε να απαντήσετε. Θα τα θέσω όλα. Γνωρίζω ότι ποτέ δεν κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Αν μπορεί να γίνει κάτι, θα το πείτε. Αν θα καθυστερήσει ή δεν μπορεί να γίνει και καθόλου, επίσης θα το πούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Ώρα έχουμε στην Κρήτη TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι κρήτη.tv.gr, το mail της εκπομπής, και 2810-38000 στο τηλεφωνικό κέντρο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.